Κυριακή 6η του μηνός 6η του Μαρθαίου και σήμερα ο μήνας έχει 4 του Αυγούστου, άραγε είμαστε ακριβώς μπροστά από το μέγα γεγονός της κινήσεως και της μεταστάσεως της κυρίας Θεοδόρου. Και κατά την ημέρα αυτή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο διαβάζουμε την περικοπή εκείνη που αναφέρεται, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Αγαπητοί μου κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κυρία Αντιπεριφερειάρχης, κύριε Δήμαρχε, κύριε Τοπική και Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Πρόεδρε. Αναφέρεται στο γεγονός ότι στην Καπερναούμ βρισκόμενος ο Κύριος και διδάσκοντας, είδε να του φέρνει μπροστά του σε ένα κρεβάτι έναν παράδειτο άνθρωπο καθυλωμένο σε εκείνο τον κράβατο του πόνου, των δακρύων, της θλίψεως, της αρρώστιας. Ενευρυνήσατο το πνεύμα του Ιησού, τάχθηκε, αναφέρεται σε άλλο Ευαγγέλιο, όχι στο κατά Ματθαίο. Και τότε μόλις είδε το παιδί του, το πλάσμα του, πεσμένο σε ένα κρεβάτι, καθυλωμένο και μάλιστα παραμορφωμένο, πετάχθηκε και του είπε από την καρδιά του, «Θάρση τέκνο, αφαίρονται εσύ οι αμαρτίες σου. Έχει θάρρος παιδάκι σου, μη φοβάσαι, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Δεν μπόρεσε να τα τρέξει όμως τότε η κοινωνία αυτό το οποίο έφυγε από το έργος των οδών των Κυρίου, καθώς φάνηκε και ο Όμηρος. Δεν το άντεξε η κοινωνία του. Δεν μπορούσε να το υποφέρει. Και πετάχτηκαν οι υποκριτές γραμματείς και φαρισαίοι της εποχής εκείνης και λένε «Βλασφημίατος! Ποιος μπορεί να συμφωνεί μονάχα αμαρτίες, παρά μονάχα ο Θεός». Και τότε, παίρνοντας το λόγο, ο Κύριος τους λέει «Υποκριτές, για να δείτε ότι ο Υιός πάρ' το κρεβάτι σου, βάλ' στον ώμο και προχώρη. Άναν των κρεβατών σου και περιπάτη. Σήκω, πάρ' το κρεβάτι σου στον ώμο και φύγε». Και πήρε το κρεβάτι του άνθρωπου στον ώμο και έφυγε. Όμως, δεν θα ήθελα σήμερα να σταθώ στο γεγονός αυτό καθεαυτό της διάστασης του παραλυτικού. Όσο στη φράση που είπε στους φαρισαίους, στους υποκριτές του ο Κύριος, εκείνο το περίφημο «Ηναγκή ημείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών» Ματθαίου Β' 4. «Ηναγκή ημείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών» Γιατί αφήνετε να μπαίνει μέσα στο μυαλό σας πονηρό πράγμα, πονηρή διδασκαλία, πρόσκυπτα πράγματα, γιατί τα αφήνετε και φεύγετε, μπαίνουν μέσα στο μυαλό σας. «Ηναγκή ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών». Γιατί αφήνετε στις καρδιές σας να πούν πονηρές σκέψεις. Τι είναι η καρδιά μέσα στην οποία ο Κύριος είπε ότι δεν πρέπει να αφήνουμε να παίρνουν πονηρές σκέψεις. Τι είναι η καρδιά. Αν κοιτάξουμε από ιατρικής πλευράς, είναι το περίφημο, όπως ξέρω οι ιατροί και οι βουλευτές, είναι το περίφημο εκείνο όργανο, το φοβερό, το μοναδικό μέσα στον άνθρωπο που κρατάει τον άνθρωπο ζωντανό. Είναι η πηγή της ζωής μαζί με τον εγκέφαλο μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Και πράγματι, όταν οι ιατροί έρχονται και παρεμβαίνουν στις εγχειρήσεις τους προς την καρδιά ή ελέγχουν το όργανο αυτό, μένουν έκπληκτοι από την τελειότητά της και την ομορφιά με την οποία την έχει περιβάλλει ο Δημιουργός. Η καρδιά λοιπόν είναι, θα μου απαντούσε κάποιος νέος σήμερα, ένα φυσικό όργανο. Έτσι είναι, το ωραιότερο, το τελειότερο, το πιο όμορφο κατά την κρίση του ομιλούντος. Όμως από εκκλησιαστικής πλευράς, πέρα από το γεγονός ότι όντως είναι ένα φυσικό όργανο, στα εβραϊκά λένε η λεβά, η καρδιά είναι άλλο πράγμα. Η καρδιά στα εβραϊκά είναι άλλο πράγμα. Η καρδιά στην παλαιά και στην καινή διαθήκη είναι άλλο πράγμα.
είναι το υγειονομικό εκείνο όργανο μέσα από το οποίο και στο οποίο κατοικεί ή Θεός ή ο διάβολος. Είναι ο ηγεμόνας της όλης προσωπικότητας του ανθρώπου, είναι το κέντρο της υπάρξης του ανθρώπου μέσα στον οποίο κατοικεί ή Θεός ή ο διάβολος. Για να εξηγήσουμε μερικά πράγματα τι συμβαίνει με αυτόν τον όρο καρδιά. Στα εβραϊκά έχετε παρακολουθήσει, μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη, ότι πολλές φορές ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου ονομάζεται ή καρδιά ή τα σπλάχνα μου. Αργούν τα σπλάχνα μου. Αργεί η καρδιά μου. Πονάει η ψυχή μου. Πονάει ο εσωτερικός μου κόσμος. Καρδιά, όταν λέμε στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, και μάλιστα στα αρμαϊκά που μιλούσε ο Κύριος και οι μαθητές του, είναι κατά τον Άγιον Οικόμενο τον Αγιορείτη. Το κέντρο της ψυχοσωματικής ενότητας της ανθρωπίνης υπάρξεως. Αντεπαναλάβω. Είναι το κέντρο της ψυχοσωματικής ενότητας της ανθρωπίνης υπάρξεως. Δηλαδή, ούτε λίγο και πολύ. Είναι αυτή που ορίζει τον άνθρωπο. Είναι αυτή που συνιστά και υποστασιάζει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Είναι το κοιτίο εκείνο που εκφράζει την ενότητα και την καθολικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Δηλαδή τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Ο κάθε άνθρωπος εσωτερικά έχει δική του καρδιά, δικό του ψυχισμό, δική του αξία, μοναδική αξία. Και η αξία αυτή της καρδιάς με τη δεύτερη έννοια, δηλαδή του ηγεμόνου της όλης υπάρξης της προσωπικότητας του ανθρώπου, δεν υπάρχει τίποτα από αυτήν μεγαλύτερο και αξιότερο από τον κόσμο. Εκφράζει και τονίζω την καθολικότητα και την ομαδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Είναι το κέντρο του ανθρώπινου είναι. Είναι η πηγή των αισθημάτων, η πηγή ακόμα και των ορισμών, η πηγή των πόνων, η πηγή της διάνοιας, η πηγή της χαράς, η πηγή της θλίψεως, η πηγή της θελήσεως. Να βάλω μια αποτελεία. Θυμάστε, ο Πλάτωνας. Παραδείγματος χάρη, στο Συμπόσιο αναφέρει ότι η καρδιά είναι, η ψυχή είναι, ούτε λίγο και πολύ, είναι το κέντρο και της αισθήσεως και της βουλήσεως. Το επιθυμητικό και το βουλητικό κατά τον Πλάτωνα. Και η επιθυμία και η θέληση εδράζονται μέσα στον ψυχισμό του ανθρώπου. Είναι η πηγή όλων των πνευματικών κινήσεων, λέει ο Σωκράτης, η καρδιά του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου. Είναι η πηγή όλων των κινήσεων. Για δεύτερον, Κύριε ημών Ιησού Χριστό, η καρδιά είναι όχι μόνο η πηγή των πνευματικών κινήσεων, αλλά και η πορεία του ανθρώπου για την κατάκτηση των πνευματικών κινήσεων. Εγώ όμως θέλω να υποστηρίξω κάτι στην αγάπη σας σήμερα, και το οποίο θέλω πάρα πολύ καλά να μου το προσέξετε λίγα με λάθος. Είπα ότι η καρδιά από πλευράς βιοψυχολογικής και ιατρικής είναι φυσικό όργανο. Για την εκκλησία όμως γίνεται. Είτε υπερφυσικό ή παραφυσικό όργανο. Θα το εξηγήσω ένα-ένα. Ένα-ένα της ορολογίας. Υπερφυσικό όργανο ή παραφυσικό όργανο. Τι θα πει υπερφυσικό όργανο. Υπερφυσικό όργανο γίνεται η καρδιά γιατί μέσα σε αυτή λέει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής κατοικεί. Ο Χριστός, η Παναγία, ο Πρόδρομος, οι Άγιοι, οι Μάρτυρες, οι Όσοι, ό,τι θετικό ο ίδιος ο Θεός κατοικεί μέσα σε αυτή την καρδιά που ονομάζουμε υπερφυσική. Αυτή η καρδιά είναι η καρδιά της Αγιότητας. Η καρδιά για την οποία θυμάστε όταν ψάλλουμε τον 50ο ψαλμό ή τον έλεγε ο Κύριος Ιεροψάλτης, ο Κύριος Κουκαλιάδης ή ο Κώστας ή ο Πέτρος. Καρδία μου, καθαρά μου, χτίσον εν εμεί ο Θεός. Η καθαρή καρδιά, ομολογουμένως, ονομάζεται, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, υπερφυσική, κατοικεί μέσα της ο Θεός. Υπάρχει όμως, αγαπητοί μου, και η παραφυσική καρδιά, η παραφύσιμη καρδιά. Ποια είναι η παραφύσιμη καρδιά, ο παραφύσιμης ψυχισμός του ανθρώπου. Εκεί η κόλαση, εκεί ο διάβολος, εκεί οι καρδίες, εκεί τα πάθη, εκεί οι λογισμοί, εκεί το μίσος, εκεί η καρδία, εκεί. Και το μεν υπερφυσική καρδιά είναι δοχείο Θεού, η δε παραφυσική καρδιά είναι δοχείο του διαβόλου. Να το επαναλάβω. Η υπερφυσική καρδιά είναι
είναι ένα σκεύος διπρό, μεταφράζω. Πού? Ή γίνεται κέντρο της χάριτος, κέντρο της παρουσίας του Θεού, ή κέντρο των παθών. Την ψυχή σου μπορεί να την κάνεις. Είσαι υγιή διαβολική, να το πω έτσι απλά. Για να νιώσετε ακόμα περισσότερο την αυτό που σας λέω, γιατί καταλαβαίνω, είναι βαθιές ευρωπαϊκές έννοιες, να μιλάμε τώρα για υπερφυσική και φυσική καρδιά, θα σας πω ένα παράδειγμα που διάλεξα από τη Φιλοκαλία, από τον Άγιο Κάριστο Αγγελικούρ. Παίρνει ένα κομμάτι από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Ακούστε το. Κόλλησε η ψυχή μου σε σένα και σένα, Κύριε, ακολουθεί. Και πόλητε η ψυχή μου το λάδι δική σου και ακολουθήσει. Η ψυχή μου σε ακολουθεί, Κύριε, παντού και επιπλέον εκόλλησε στην ύπαρξή σου, η ψυχή μου. Πάτε, λέει, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ωραία φωνή και τραγουδάει ωραία και ψάχνει ωραία. Σαν τον κύριο Κοκαλιάρη, σαν τα παιδιά εδώ, σαν τον κύριο Παντελή που τον έφερε η κόρη του τόσο όμορφα σήμερα εδώ. Και στο χέρι του παίρνει μία κιθάρα. Πάτε, λέει, έχει στο μυαλό σας έναν κιθαροδό που ψάχνει όμως. Σκέφτεται το κεφαλάκι που λέει δεξιά και παίρνει την κιθάρα και αρχίζει και παίρνει στο χέρι του το πλήκτρο και χτυπάει εκείνες τις κορδές. Αν συμφωνεί εκείνο που λέει με αυτό που βγάζει η κιθάρα, έχει καλός. Και φαίνεται το κόσμος. Αν δεν συμφωνεί, δημιουργείται χασμοδία, αηδία δηλαδή. Ακούστε τώρα, προσέξτε μία-μία τις λέξεις. Έχει για τον άνθρωπο που έχει μέσα του Θεό, η κιθάρα είναι η καρδιά. Οι χορδές είναι οι αισθήσεις. Το πλήκτρο είναι η διάνοια, ο λογισμός. Η διάνοια που με το λογικό χτυπάει με γνώση το πλήκτρο που είναι η μνήμη του Θεού. Και τότε ούτε λίγο ούτε πολύ ακούγεται η ψαλμωδία της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Η κιθάρα είναι η καρδιά, οι χορδές είναι ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως το αναφέρει ο Άγιος εδώ, είναι οι χορδές, οι αισθήσεις του ανθρώπου. Και ανάλογα με το τι έχεις μέσα στο μυαλό σου, ανάλογα και η φωνή σου γέννη. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ακούστε αυτό. Η καθαρή καρδιά φλέγεται από αγάπη για τους ανθρώπους. Φλέγεται από ελεημοσύνη για τους ανθρώπους. Δεν κατακρίνει ούτε τη μεγάλη πόρνη. Όλους τους ανθρώπους τους βλέπει αγίους. Για κάθε πτυστό γίνεται. Προσέξτε. Τόπος Θεού και μόνος Θεού. Να το επαναλάβω. Όταν είναι μέσα στο Θεό, η καρδιά όταν είναι μέσα στο Θεό γίνεται. Τόπος Θεού και μόνος Θεού. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Κάποτε, στη Σκήτη που βρισκόταν δίπλα από την πόλη του Καΐρου, 4ος αιώνας, 390 μετά Χριστό, ένας γέροντας 100 χρονών, είχε στα χέρια του το εργό χειρό του, το οποίο έφτιανε μέσα στο μοναστήρι. Και επειδή κινούσαν οι καλόγεροι, θεώρησε καλό να πάει στην πόλη του Μεγαλόνιμου της Αλεξανδρίας και να πουλήσει το εργό χειρό του. Πάει λοιπόν στην πόλη της Αλεξανδρίας και βλέπει έναν καλόγερο νέο σε ηλικία και έδωσε σε έναν καπηλιό, κορμίνο. Μόλις το είδε, τάχασε. Ακούς νέος καλόγερος και μπαίνει σε έναν καπηλιό. Κάθισε 3-4 ώρες και περίμενε και βγήκε ο μοναχός εκείνος ο καλόγερος από το καπηλιό, το πιάνει από τα χέρια του αλλά και του λέει «Κλέβοντας, παιδάκι μου, τι έκανες εκεί μέσα?» Αυτός είναι τόπος στον οποίο μέσα ασύγνωστοι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες και παιδιά πηγαίνουν και ξεφτυρίζονται. Τι δουλειά έχεις μέσα σε αυτό? Ο καλόγερος είναι με το κοστί του να βρίσκεται μέσα στο κελί του και να τα κρίνει και να λέει. Τι δουλειά έχεις να βρεις μέσα εκεί? Φύγε καλόγερο. Φύγε από μακριά μου, που λέει τότε ο νέος άνθρωπος. Ο Κύριος είπε, μακάρι η καθαρή την καρδία. Ας είναι μακάρι εκείνοι που έχουν καθαρή την καρδιά τους. Την καρδιά μου την έχω καθαρή. Εσύ δεν την έχεις καθαρή που σκέφτεσαι για μένα από ό,τι έκανα κάτι πονηρό. Σηκώνει τα χέρια του τότε ο εκατοντούτης μοναχός και λέει, Χριστέ μου, 50 χρόνια στο μοναστήρι και καθαρή καρδιά δεν απόφασα.
και εμένα να με λυπηθείς και εκείνον να τον εμβιάζεις. Θυμάστε τι είπε στο 5ο κεφάλαιο του καταβαθιάν Ευαγγελίου που ανέφερα προηγουμένως ο Κύριος. Μακάρι η καθαρή την καρδία. Μακάρι είναι εκείνοι που έχουν καθαρή την καρδιά τους, τη συνείδησή τους, την υποστασή τους, τον ηγεμόνα της ψυχής στην καρδιά. Ήρθαμε σήμερα, κυρία Σοφία, να τελέσουμε το μνημόσυνο του αιωνίστου συζύγου σας, του αιωνίστου Αστερίου, του Στέλιου, όπως τον έλεγα εγώ. Δεν ξέρω τι έκανε στην προσωπική του ζωή, εκείνος ξέρει και ο Κύριος ξέρει. Δεν προλαβαίνουμε εμείς την κρίση του Θεού. Πιστεύουμε ότι θα κατά τον κατατάξει μεταξύ των Αγίων. Αλλά είχε μια καρδιά που αγάπησε την Αρμένα. Μια καρδιά που αγάπησε την Αγγλική. Μια καρδιά που αγάπησε την οικογένειά του. Μια καρδιά που αγάπησε τον πολίγυρο, την πολιτική, την κοινωνία, τις κοινωνικές διαστάσεις του τόπου ετούτο. Και εγώ και εκείνος ξέρουμε και ο κύριος Βαγιάνος ξέρει πόσο τον ζήτησα πολλές φορές να έρθει ως ξέσος της στον τόπο εδώ όταν οι μέρες ήταν μαύρες και ο νόμος ήταν. Αγάπησε τον τόπο. Άνοιξε την καρδιά του. Ένα μικρούλιο οργανάκι και κράτησε και σκέφασε και κάλυψε μέσα του. Μέσα της ολόκληρη την καρδιά. Αυτή την καρδιά παρακαλούμε σήμερα τον Κύριο. Τον ηγεμονικό εκείνο όργανο του ανθρώπου, του Αστερίου ζωγράφου, να την καθαρίσει, να της δώσει αρνότητα, να γίνει τόπος και πόλη Θεού και να τους δώσει την δυνατότητα πρόσωπον προς πρόσωπον να κατήγει τον Κύριο όπως και πάντες εμείς. Έτσι πολλά, ευλογημένα και καλή Ανάσταση στον Αστερίο. Την αγάπη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου Τίνου και Μικόνου κυρίου Δωροθέου, του φίλου μου, ο οποίος ήθελε να βρίσκεται εδώ σήμερα και να μετάσχει του μνημοσύνου και είχε ετοιμαστεί για αυτό. Αλλά, όπως ξέρετε κι εσείς, στην Σύρο γιορτάζουν σήμερα την Παναγία των Ψαριανών και φέρνουν από την Αμοργό την Παναγία την Κοσοβιώτησα και το γραμμάτων πρέπει να περιμένει τον Άγιο Θύρας για να μπορέσει να υποδεχτεί την εικόνα. Μεταφέρω λοιπόν και σε όλους τους πολιτικούς, παρασταμένους και σε εσάς και την οικογένειά του σε όλους, μεταφέρω την αγάπη του Δεσπότη, την εκτίμηση στο πρόσωπο του αιωνίστου Αστερίου